Σας περιμέναμε πώς και πώς. Κάτι μήνες τώρα, για να πω την αλήθεια. Καλώς μας ήρθατε. Καλησπέρα. Είσαστε καλά. Μια χαρά. Τη μασκούλα τη φοράτε παντού. Ναι. Είσαστε πολύ τυπικοί. Είμαι πολύ συνεπής. Μπράβο, κυρία Κική. Και εδώ κρατάμε εμείς τις αποστάσεις, γι' αυτό και μπορούν οι καλεσμένοι να είναι χωρίς μάσκες. Άπαντες με μάσκα γύρω-γύρω και μόλις βγούμε από το πλατό, επίσης και εμείς. Όχι για το παράδειγμα μόνο, γιατί αυτή είναι η ουσία, να προστατευόμαστε και να προστατεύουμε και τους άλλους. Ήρθαμε πολύ χαρά απόψε. Μου έχετε λείψει. Και εμάς, κυρία Κική, μας έχετε λείψει πάρα πολύ. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε μια σφιχτή αγκαλιά από αυτές που ζουλάνε οι καρδιές μεταξύ. Έχουμε να κάνουμε κάτι σφιχτές αγκαλιές. Σας έχουν λείψει εσάς. Ναι, πολύ, πολύ. Και σε όλους μας λείπει, μας στερεί κάτι αυτό στο μέσα μας, στη ζεστασιά μας. Η αφή είναι η πρώτη αίσθηση του ανθρώπου όταν γεννιέται και η τελευταία όταν ξεψυχάει. Ναι. Άρα είναι μια ανάγκη σαν την αναπνοή και τώρα μας λείπει αυτό, μας λείπει πάρα πολύ. Ρε, αγκαλιές που έχουν να πέσουνε, φιλιά ζουλιχτά που έχουν να δοθούνε. Ναι. Αχ, μακάρι να... Τέλος πάντων, θα έρθει εκείνη. Μέχρι εκείνη όμως την ώρα, την όμορφη. Έχουμε να ζήσουμε μέρες μπροστά μας, συνεχούς εγκλεισμού. Το lockdown πήρε και άλλη παράταση. Δεν έχουμε γίνει βετεράνοι και δεν θέλουμε να γίνουμε βετεράνοι σε αυτή τη διαδικασία, αλλά οφείλουμε να τη ζήσουμε. Να σε διακόψω εκεί, Ανδριανή μου. Όταν έχουμε μπροστά μας ένα τέτοιο μέλλον εγκλεισμού, που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει, είναι πάρα πολύ επιβαρυντικό ψυχικά. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να αντέξουμε και να μην χάσουμε το κουράγιο μας? Πρέπει το χρόνο να τον κόψουμε κομματάκια. Δηλαδή... Είναι το πρώτο μυστικό αυτό. Ο χρόνος θα αποτελείται από κάθε μέρα. Δηλαδή τώρα νύχτωσε, πάμε για ύπνο. Αχ, τέλειωσε αυτή η μέρα. Αύριο ξημερώνει καινούρια μέρα και θα ασχοληθώ μόνο με αυτή την καινούρια μέρα. Αν κάτσω και σκέφτομαι, όλος ο Δεκέμβρης ίσως είναι σε lockdown. Ίσως και αργότερα ο άνθρωπος δεν αντέχει, του έρχεται μια κατάσταση παραφροσύνης. Άρα, το πρώτο μυστικό, κομματιάζουμε το χρόνο και ασχολούμαστε μόνο με την αυριανή μέρα. Βάλσαμο αυτό που λέτε τώρα. Γιατί είναι όλοι πολύ σκεφτόμαστε... ανακουφιστικό. Έχω 15 μέρες. Τίποτε. Έχω ένα μήνα. Παναγιά μου, πώς θα αντέξω. Όχι, όχι. Είναι αύριο. Το αύριο. Αύριο. Αύριο λοιπόν. Μέχρι να ξεκινήσει... πάω για ύπνο το βράδυ. Το επόμενο 20-15 ώρες, όπως είναι το ωράριο του καθενός. Αύριο το πρωί λοιπόν, που θα ξημερώσει αυτή η Άγια Μέρα και θα είμαστε όλα καλά και θα αρχίσει η μέρα της μαρμότας. Όπως συμβαίνει σε πολλά σπίτια, όπου οι γονείς δεν δουλεύουν, γιατί υπάρχουν και σπίτια που οι γονείς δουλεύουν και εκεί έχουμε και άλλα θέματα. Θα σας τα πω στη συνέχεια, τα ερωτήματα που έχει στείλει ο κόσμος. Πάμε σε ένα σπίτι λοιπόν, όπου οι γονείς δεν εργάζονται. Είναι στο σπίτι μαζί με τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν τηλεκπαίδευση, ξεκινάει η ωραία μέρα από το πρωί. Όπου αυτό μπορεί να περιλαμβάνει λίγο χασμουργητά το πρώτο τρίλεπτο και μετά θα αρχίσουν να τσακώνονται μεταξύ τους. Όχι, θέλω να δω τηλεόραση, όχι, δώσε μου το κινητό, μα γιατί να μην κάτσω στο τάμπλετ, μα αφού έχω ώρα μέχρι να ξεκινήσει το μάθημα. Και να αρχίσει όλο αυτό το πανηγύρι μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, τι έχετε να συμβουλεύσετε τον κόσμο? Και εκεί υπάρχει ένας χρυσός κανόνας. Την περιραίουσα ατμόσφαιρα της κάθε οικογένειας τη φτιάχνει η γυναίκα, τη φτιάχνει η μαμά. Μεγάλο βάρος μας πέφτει. Άντε πάλι, κυρία Κική. Ανδριανή μου, και αυτό εσύ θα το κάνεις, και αυτό. Λοιπόν, κάθε οικογένεια έχει μια ατμόσφαιρα. Ναι. Την οποία κατά βάση φτιάχνει η μαμά. Και οι υπόλοιποι, ακολουθούν. Σαν τις παπίτσες από πίσω, ακολουθούν. Ακολουθεί ο μπαμπάς και ακολουθούν και τα παιδάκια. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει η μαμά, διότι είναι πολύ επιβαρημένη. Δεν είναι. Πρέπει να παραμερίσει όλα τα αρνητικά συναισθήματα και να βγάλει καλοσύνη. Μόλις ανοίγει το μάτι της το πρωί, θα σκέφτεται, εγώ είμαι ένας καλός άνθρωπος. Να βγάλει καλοσύνη, αλλιώς δεν θα τα καταφέρει. Κασέτα.
Κασέτα, κασέτα. Εγώ είμαι ένας καλός άνθρωπος. Καλοσύνη. Αρχίζει λοιπόν με χαμόγελα. Έλα γλυκέ μου, σήκω, σήκω, έλα στο σύζυγο. Ναι. Γλυκόλογα και καλοσύνη. Μόνο έτσι μπορούμε να αντέξουμε. Γιατί γλυκαίνει και το μέσα μας έτσι. Α, λέγε, αλλά λέγε, λέγε. Να λέει, ακόμα δεν σηκώθηκες. Και ποιος θα τα βγάλει πέρα με τα παιδιά. Θα αρχίσουν τώρα, αν αρχίσει έτσι, έχασε το παιχνίδι. Διότι αμέσως ο εκνευρισμός διαχέεται. Και τα αρνητικά συναισθήματα είναι σαν την πυρκαγιά. Φουντώνει όλη η οικογένεια. Η καλοσύνη πιο δύσκολα μεταδίδεται. Αλλά είναι τόσο ανακουφιστική και διορθώνει τόσο πολύ αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που αξίζει τον κόπο. Και θα μας πει μια κυρία, και τι, να παίζω θέατρο? Ναι, βεβαίως. Όλη μέρα παίζουμε θέατρο παντού. Με συναντάει κάποιος στο δρόμο και με αναγνωρίζει μέσα από τη μάσκα. Τι κάνετε κυρία Κική? Μια χαρά, μια χαρά. Θέατρο δεν είναι? Ποιος από εμάς είναι μια χαρά? Όλοι έχουμε δυσκολίες τώρα. Όλοι αντιμετωπίζουμε φόβους, ανησυχίες, άγχος, προβλήματα. Άρα θα παίξουμε ένα ωραίο, ένα ευγενικό θέατρο και στο σπίτι μας. Βαθιά ανάσα, ξεκινώντας, πίνουμε ένα ποτήρι νερό και γλυκά λόγια. Με την καλοσύνη. Θα θυμόμαστε, η Κική είπε καλοσύνη και γλυκόλογα. Γλυκόλογα σε όλους. Θα το πιστέψουμε κι εμείς μετά από λίγο. Και βάζουμε στην άκρη αυτό που ζήσαμε χθες. Που πάλι τσακωθήκανε τα παιδιά, που πάλι έγινε τόνα, που πάλι έγινε τάλαιο, που έχω χιλιάδες προβλήματα να αντιμετωπίσω, που οι υποχρεώσεις τρέχουν, αλλά δεν μπαίνει μισθό στο σπίτι, που με το σύζυγο δεν τα πηγαίναμε και πάρα πολύ καλά. Τώρα, και τώρα που θα είμαστε... Θα του λέω γλυκόλογα. Αυτά τα λέτε εσείς, γιατί οι τηλεθεάτριες θα μας πούν. Τώρα που είμαστε στα 50, στα 60, στα 100, στα 150 τετραγωνικά, αλλά είμαστε όλη μέρα μαζί και βλέπω face to face όλα τα προβλήματα τώρα. Εάν είμαστε στα 150, είμαστε προνομιούχοι. Μα δεν είμαστε στα 150. Αν είμαστε όμως στα 60 τετραγωνικά, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να έχει γύρω-γύρω μια άνεση. Εκεί στριμωχνόμαστε και βγαίνουν όλα τα αρνητικά στην επιφάνεια. Ναι. Άρα, η μαμά πάλι που έχει όλα τα βάρη θα οργανώσει ώστε το κάθε μέλος να είναι και μαζί με τους άλλους, με την καλοσύνη, την ευγένεια και τα γλυκά λόγια, αλλά και το κάθε άτομο να μπορεί να απομονωθεί. Αν μπει το παιδί στο μπάνιο και κάνει ώρες, να μην αρχίσει να τσιρίζει απ' έξω. Μανώλη, τι κάνεις τόσες ώρες στο μπάνιο? Όχι. Να του πει, κάτσε Μανολάκι μου εκεί, άνοιξε και το νερό να χαζέψεις, χαζολόγα, γιατί το έχεις ανάγκη. Έχουμε ανάγκη και την παρέα και την απομόνωση. Η ίδια η μαμά θα πρέπει μισή ώρα, μια ώρα να πει, παιδάκια, κάντε σαν να λείπω. Mm-hmm. Και να πάει να κλειδωθεί στο μπάνιο ή στο δωματιό της, να πάρει και αυτή μια ανάσα. Να πάρει αλλιώς το χρόνο της. Δεν τα καταφέρνει. Ερώτηση που έχει έρθει από τηλεθεάτρια. Τι κάνουμε όταν έχουμε συνεχείς τσακωμούς μεταξύ των παιδιών? Τα παιδιά ούτως ή άλλως τσακώνονται. Τα αδέρφια αυτή τη δουλειά έχουν να κάνουν. Για πολλούς λόγους που θα αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Τσακώνονται. Λογικό και αναμενόμενο ενδεχομένως. Ο γονιός τι πρέπει να κάνει? Θα κάνει το διαιτητή 24 ώρες το 24ωρο? Όχι. Θα κάνει το διαιτητή μόνο εάν το ένα παιδί είναι μωρό και δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του. Να. Εάν είναι λίγο παραπάνω από μωρό, έχει πάλι μια κασέτα. Είσαστε αδέρφια. Περιμένετε να σημειώσω. Αγαπημένα, βρέστε τα μεταξύ σας και κάνει το βούδα, κάθεται και κοιτάζει το υπερπέραν. Θέατρο. Εκεί τσακώνονται, γίνεται... Γιατί εκείνη την ώρα λες θα τα σκοτώσω τώρα, ναι, να θα ακριβώς. Τον χτυπήσει, τώρα θα τη φάει τη σπουλιά. Εκεί γίνεται χαμός, έτσι. Μαμά, μαμά, με πνίγει, μαμά μου τραβάει τα μαλλιά. Μια, δυο, πέντε, δέκα, θα τα βρούνε μόνα τους. Σωστά.
Αλλά πρέπει ο γονιός ή ο μπαμπάς ή η μαμά ή και οι δυο μαζί να σιωπήσουν, να βουβαθούν. Διότι τα παιδιά τι κάνουν. Θέλουν την αποκλειστικότητα του κάθε γονιού. Ο καυγάς λοιπόν δεν είναι για να λύσει τη διαφορά του με το αδερφάκι. Είναι για να έχει την αποκλειστική προσοχή των γονιών. Βέβαια, κάθε καυγάς ξεκινάει με το μαμά! Λοιπόν, άμα λείψει αυτή η αποκλειστική προσοχή, λιγοστεύουν και εξανεμίζονται μετά οι καυγάδες. Είναι αυτή μία περίοδος καλή, κατάλληλη, αποδοτική, απαραίτητη να μπουν όρια και να πει η μάνα τόσο καιρό που έτρεχα στις δουλειές και εσείς στις δραστηριότητες, δεν είχα χρόνο. Τώρα όμως θα σας φτιάξω εγώ καλά. Κανένα όριο. Δεν είναι τώρα εποχή ούτε για όρια, ούτε για να γίνουν τα παιδιά μας άριστοι μαθητές. Να τα αφήσουμε έτσι στην ασυδοσία που ευχαριστιούνται. Διότι τα παιδιά υποφέρουν πάρα πολύ. Ξέρεις γιατί υποφέρουν? Φοβούνται. Διότι έχουν την αίσθηση ότι οι γονείς και οι δάσκαλοι είναι ανόητοι και παράλογοι. Γιατί? 8 μήνες πριν είχαμε βάλει τα όρια, όχι κινητό, όχι τάμπλετ, λίγη ώρα τηλεόραση, και ξαφνικά ανατρέπεται το σύμπαν και έχεις το παιδάκι σου καθισμένο στο τάμπλετ και λες: Γιωργάκη, γιατί σηκώνεσαι, στο τάμπλετ πώς θα πρέπει να είσαι, γιατί πας παραπέρα, η δασκάλα μιλάει. Και λέει το παιδί μέσα του, τι ηλίθεια είναι αυτή η ανήλικη. 8 μήνες πριν μου έλεγε να μην κάθομαι στο τάμπλετ και τώρα δεν με αφήνει να κουνήσω. Λοιπόν, τα παιδιά όσο κάνει η δασκάλα μάθημα είναι ελεύθερα να σηκωθούν, να χοροπηδάνε, να τραγουδάνε, να κατέβουν στην κουζίνα να πάρουν σάντουιτς, διότι αλλιώς δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτή την ανατροπή. Αλλά το αυτάκι τους είναι σαν του ελέφαντα και ακούει ωραιότατα. Μην ανησυχούμε ότι θα γίνουν κακοί μαθητές ή ότι θα έχουν κενά. Σημασία έχει κάπως να παρακολουθούν το διαδικτυακό μάθημα και να διατηρήσουν την ψυχική ισορροπία τους. Το νούμερο ένα λοιπόν είναι η ψυχική ισορροπία, όχι η ύλη αυτή τη στιγμή. Όχι η ύλη και όχι να γίνει άριστος μαθητής. Δεν θέλει το παιδάκι μας να κάνει τα διαδικτυακά μαθήματα που είπε η δασκάλα. Δεν πειράζει. Ενημερώνουμε τη δασκάλα ή τον καθηγητή ότι δεν τα κατάφερε, δεν είχε διάθεση και εκ των ενόντων. Ξέρετε τώρα, μας στρεσάρει πιο πολύ εμάς τους γονείς που είμαστε θεατές του μαθήματος, γιατί ακούμε όλοι, ακούμε αν βλέπουμε ή οτιδήποτε, είμαστε όλοι στο «πες το βρε, αφού το ξέρεις, πριν από 5 λεπτά μου το έλεγες, τώρα γιατί το λες τη δασκάλα». Δεν είναι ώρα. Δεν το λες, δεν θα το πεις, αλλά θες να το πεις ο γονιός εκείνη την ώρα. Και νομίζω ότι μπαίνουμε, είναι σαν να αναλαμβάνουμε πιο πολύ την ευθύνη των παιδιών αυτή τη στιγμή, ότι τώρα που το παιδί δεν πάει σχολείο, θα πρέπει να έχω πιο πολύ το νου μου τι γίνεται στο μάθημα για να μην έχει κενά. Εγώ να κάτσω μετά να του τα δείξω. Δηλαδή, γινόμαστε και δάσκαλοι. Θεωρούμε ότι μπορούμε να γίνουμε δάσκαλοι. Και τα πιέζουμε ακόμα περισσότερο. Ενώ δεν πρέπει καθόλου να τα πιέσουμε αυτό το διάστημα. Να τα αφήσουμε δηλαδή. Μπορούμε βεβαίως να τα βάλουμε μπροστά στην ευθύνη τους. Να πούμε, εσύ Μαρία μου, είσαι υπεύθυνο κορίτσι. Ξέρω ότι θα κάνεις το καλύτερο με το διαδικτυακό μάθημα. Δηλαδή, να και μπει τέλος το παιδί μπροστά στην ατομική του ευθύνη, ότι είναι δουλειά της δασκάλας και του παιδιού, του καθηγητή και του παιδιού. Είπατε πριν κάτι που νομίζω τα παιδιά θα το κάνουν πανό, σημαία και θα το κρατάνε και πολλά χρόνια στα χέρια τους λάβαρο. Ασυδοσία. Θέλει να είναι στο τάμπλετ 10 ώρες, ας είναι στο τάμπλετ 10 ώρες. Πάντα με την προσωπική του ευθύνη. Ξέρεις, Γιώργο, τι λένε οι κανόνες για τα τάμπλετ. Κάνε το κουμάντο σου. Και στο Γιώργο που είναι 6 χρονών. Και στο Γιώργο που είναι 6 και στον άλλο Γιώργο που είναι 16. Είναι άρα ό,τι έχουμε κάνει πριν. Είναι πολύ σημαντική η προσωπική ευθύνη του παιδιού. Πάρα πολύ σημαντική. Γλιτώνουμε από όλους τους καυγάδες, γλιτώνουμε από το να γίνει το σπίτι πυροτέχνημα. Προσωπική ευθύνη. Ξέρεις γιατί τα παιδιά ξέρουν. Ξέρεις. Κανόνισε το χρόνο σου. Ξέρεις. Φρόντισε πόσες ώρες θα είσαι στον υπολογιστή.
Υπάρχει και η εξής αγωνία την ίδια στιγμή, βλέποντας και τα μηνύματα που έχει στείλει ο κόσμος. Όταν ο γονιός λείπει από το σπίτι, γιατί υπάρχουν και γονείς που εργάζονται και τα παιδιά είναι στο σπίτι, είναι και σε μία ηλικία, μπορεί να μείνουν μόνα τους. Πώς μπορεί να τους βάλει όρια, πώς μπορεί να έχει, ας πούμε, το κεφάλι του ήσυχο ότι εγώ τώρα φεύγω, έχω αφήσει τους εφήβους στο σπίτι και ξέρω ότι θα είναι συνεπείς στην τηλεκπαίδευση, δεν θα γκρεμίσουν το σπίτι, δεν θα βάλουν φωτιά, δεν θα σκοτωθούν ή δεν θα κάνουν ενδεχομένως κάτι άλλο απειλητικό για την υγεία τους και τη ζωή τους. Αλλά κυρίως θα είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Δεν θα κάνουν τίποτε από όλα αυτά. Είναι φόβοι των γονιών αυτοί. Μάλιστα. Τα παιδιά γίνονται ανόητα και κάνουν σαν χλαμάρες όταν είναι οι γονείς παρόντες, γιατί επιζητούν την απόλυτη προσοχή. Όταν είναι μόνα τους και τα βάλουμε μπροστά στην ευθύνη τους, παιδιά, εγώ πάω στη δουλειά. Mm-hmm. Κανονίστε το πρόγραμμά σας. Θα είναι εντάξει. Άρα τα αφήνουμε τα παιδιά μόνα, που ρωτάει και άλλη μία τηλεθεάτρια. Με την ευθύνη τους όμως, ότι τα μαθήματα είναι δική σου ευθύνη. Mm. Οι απουσίες είναι δική σου ευθύνη. Δεν πρόκειται εγώ να πάρω την καθηγήτρια μετά και να πω ψέματα ότι ήσουν άρρωστος. Δική σου ευθύνη. Κάνε ό,τι νομίζεις για σένα. Μάλιστα. Θέλω να δούμε και άλλες ερωτήσεις. Έτσι γλιτώνουμε καυγάδες. Έτσι, εάν δεν το κάνουμε έτσι, θα είμαστε μονίμως σε ένα καυγά με τα παιδιά μας. Ναι. Ειδικότερα τα μεγαλύτερα και παιδιά. Και εκεί θα χάσουμε τη σχέση, γιατί η καραντίνα είναι η μεγάλη μας ευκαιρία να φτιάξουμε στην οικογένεια ζεστή σχέση. Σχέση στοργής. Να δεθούμε πιο πολύ. Είναι η ευκαιρία μας. Πώς θα καταλάβουμε ότι το παιδί μας είναι ενδεχομένως στρεσαρισμένο από αυτό που ζει? Τα παιδιά έχουν έναν τρόπο να το εκφράσουν, αν όχι λεκτικά, ότι μαμά, ξέρεις, ανησυχώ, φοβάμαι? Όχι, έτσι δεν μπορεί κανένα παιδί να το πει. Ακόμη ούτε και εμείς δεν μπορούμε να το πούμε. Ακόμη και αν είναι παιδί δύο ψυχολόγων, δεν μπορεί να το πει έτσι. Όχι, τα παιδιά το δείχνουν με τον τρόπο τους. Δηλαδή, είναι αυτή η τρόπη. Ένα παιδάκι που ήταν εντελώς φυσιολογικό στο φαΐ του μπορεί να γίνει λέμαργο ξαφνικά. Mm. Αυτό είναι ένδειξη άγχους. Ένα άλλο που έτρωγε, ξαφνικά είναι ανόρεχτο, δεν θέλει κλπ. Ένα άλλο που ήταν όλο χοροπηδητό και χορό, είναι στον καναπέ. Αυτές είναι ενδείξεις ότι το παιδί περνάει στρες και θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή όλα τα παιδιά περνάνε στρες. Μηδενός εξαιρουμένου. Γιατί είναι πάνω μας ένα μαύρο σύννεφο. Ένας αόρατος εχθρός, αλλά από παντού παίρνουμε αυτά τα κακά μηνύματα. Τα παιδιά λοιπόν δεν είναι ενημερωμένα όπως είμαστε εμείς. Δεν καθόμαστε να τους κουβεντιάσουμε και να τους εξηγήσουμε με πολύ απλά λόγια ότι κάθε τόσο στον κόσμο υπάρχουν πανδημίες και επιδημίες και θα το περάσουμε αυτό, γιατί έχουν φόβους θανάτου, ακούνε διάφορα και ανησυχούνε. Λοιπόν, τα καημένα ζορίζονται πάρα πολύ και το εκδηλώνουν με τη συμπεριφορά τους. Ένα μπορεί να αρχίσει νυχτερινή ενούρηση. Να κάνουν πισωγυρίσματα. Κάνουν πισωγυρίσματα. Ένα άλλο, 8 ετών, με ρώτησε, πειράζει να πάρω μια πιπίλα? Αγάπη. Και το είπα, πάρε. Επίσης, μια κοπέλα 17 ετών με ρώτησε, θα ήταν τραγικό εάν έπαιρνα μια πιπίλα? Λέω, πάρτινε. Είναι πισωγυρίσματα αυτά και προσπάθειες ασυνείδητες να εκδηλώσουν το άγχος τους. Άρα δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε ή να λέμε, κοίτα την ολόκληρη γυναίκα, δύο μέτρα, έγινε μωρό. Πώς να το βγάλει το άγχος? Πώς θα βοηθάμε τα παιδιά σε εκείνη τη φάση? Διαπιστώνουμε, μας λέτε εκ προημίου, ότι όλα τα παιδιά βιώνουν στρες, όλοι οι ενήλικες βιώνουμε στρες. Ακόμα και αν το παιδί μας δεν έχει εκδηλώσει έτσι πολύ σοβαρά, πολύ, πολύ έντονα, ας πούμε, συμπτώματα. Να τους κουβεντιάσουμε, να τους μιλήσουμε. Τόπες. Η κουβέντα είναι το υπαριθμόν, ένα αντιστρες. Και να τους πούμε τι, για τον ιό. Να πάρεις τα οικογενειακά άλμπουμ με τις χάρτινες φωτογραφίες και να πεις, ελάτε εδώ, να δούμε από καταβολής κόσμου,
από τον παππού. Εδώ ήταν ο παππού σας νέος. Βλέπετε τη μουστάκα του πώς ήτανε. Να αρχίζετε δηλαδή να συζητάτε για την οικογένεια, για τη γιαγιά, για σας. Τα πάντα, ώρες δηλαδή. Το τι ανακουφιστικό είναι για τα παιδιά. Το πόσο φεύγει το στρες. Διότι μέσα από αυτή την οικογενειακή αναδρομή παίρνουν το μήνυμα ότι ο κόσμος λειτουργεί κανονικά. Ότι όλα είναι στη θέση τους. Αφού η φωτογραφία του παππού είναι εκεί, όλα είναι στη θέση τους. Πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Και είναι πάρα πολύ εύκολο για όλους μας. Δεν χρειάζεται να βάζουμε το παιδί μας 6 ώρες στην ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για να ξέρει ακριβώς τι γίνεται και όχι, να μην νιώθει στρες. Θα το φρικάρουμε εντελώς το παιδί. Οι ειδήσεις πρέπει να κοπούν. Δεν χρειάζονται αυτά τα παιδιά για να χαλαρώσουν. Τα παιδιά θέλουν κάτι πολύ οικογενειακό, κάτι πολύ απλό. Πολύ κουβέντα, αλλά κουβέντα για θέματα που τα αγγίζουν βαθιά. Ναι. Ή να τους διηγηθούμε περιστατικά από την παιδική μας ζωή. Mm-hmm. Είναι το καλύτερο αντιστρες, θα τα δεις μετά, ότι θα πάρουν ανάσα, θα ηρεμήσουν, θα είναι μια χαρά. Και εμάς μας κάνει καλό. Και εμάς. Μας τακτοποιεί λίγο μέσα ότι πρέπει, παιδί μου, η ζωή έχει μία ροή και τώρα θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η ροή. Ναι. Μας γλυκένει το μέσα μας. Κυρία Κική, μας ρωτάει μία εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής. Πώς θα μπορέσει όλα αυτά που εντοπίζει στα παιδάκια της να τα προσεγγίσει τα παιδιά? Υπάρχουν λεξούλες, υπάρχουν μέσα από το παιχνίδι, υπάρχει ένας τρόπος να τα προσεγγίσει με ενσυναίσθηση, ώστε να τα τονώσει ψυχολογικά κατά την ώρα του μαθήματος. Βέβαια, αυτή έχει στα χέρια της πάρα πολλά εργαλεία. Έχει τη γλώσσα του σώματος. Λέει λοιπόν στα παιδάκια, τώρα που κοιτάτε απέναντι, γιατί το παιδί είναι απέναντι από το τάμπλετ, για κάντε τα ματάκια σας να δείχνουν ζεστασιά. Και τα βάζει σε αυτή τη θέση. Ναι. Για δείξτε τώρα πώς θα κοροϊδεύατε κάποιον με το βλέμμα, με τα ματάκια σας. Για δείξτε πώς θα είσαστε λυπημένοι μετά, με όλο το πρόσωπο. Διότι το πρώτο που εισπράττουμε από το θέατρο, από τον κινηματογράφο, από την εκφραστικότητα, είναι το πρόσωπο. Άρα αυτή έχει εργαλεία στα χέρια της. Μπορεί και μέσω τηλεθέασης να βάλει τα παιδιά σε μια τέτοια πραγματικότητα, να εκφραστούνε. Ευνοεί πολύ αυτή η συνθήκη. Δηλαδή είναι, νομίζω, το καλύτερο αντίδοτο για τα παιδιά. Ακριβώς. Το θεατρικό παιχνίδι, η αγωγή που γίνεται. Ακριβώς, ναι. Και ας μην το βλέπουμε εμείς οι γονείς ως, έλα μωρέ, τώρα θέλουν θεατρική αγωγή, γυμναστική, θεατρική αγωγή, μέσω τηλεκπαίδευσης. Να τα βάλει να χοροπηδήσουμε. Μα μόνο αυτά θα έπρεπε να κάνουμε, χοροπίδα, νομίζω. Χοροπίδα και σήκω το δεξί σου χέρι. Έτσι, με πολύ απλούς τρόπους θα βοηθήσει τα παιδιά κάθε μέρα, έτσι, σε κάθε μάθημα που έχει. Δανάη, πες μου πόσο χρόνο έχουμε ακόμα μέχρι να πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε 3 λεπτά και αυτά τα 3 λεπτά θέλω να τα αφιερώσουμε στους ανθρώπους που δεν έχουν ούτε ζουζούνια να κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι τους, εννοώ παιδιά, ούτε σύντροφο ενδεχομένως να έχουν τσακώνεται να περνάει η ώρα τους, είναι μόνοι τους. Βιώνουν την απόλυτη μοναξιά και τώρα δεν ευνοούν και οι συνθήκες να πάψει αυτή η μοναξιά και να βρεις και έναν άνθρωπο να περάσει την ώρα σου, να γνωρίσεις κάποιο καινούριο άνθρωπο. Ναι, είναι πάρα πολύ σκληρή η μοναξιά τους, η θέση τους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και εάν είναι και άνθρωποι λεπτοί και ευαίσθητοι, ντρέπονται να τηλεφωνήσουν και να πούνε, δηλαδή να δείξουν ότι θέλουν κουβεντούλα, ενώ πρέπει να το κάνουν, να βάλουν στην άκρη την ντροπή, να πάρουν την ατζέντα τους και να πούνε, «Α, για να δούμε η Μαρία, μήπως είναι ελεύθερη να κουβεντιάσουμε» και να τη ρωτήσουνε. Και να ενδιαφερθούν. Να ενδιαφερθούν για τους παλιούς γνωστούς, για τους παλιούς φίλους. Αν ξέρουν να χειριστούν το τάμπλετ, να μπουν στο Facebook, να ψάξουν παλιούς συμμαθητές, παλιές συμμαθήτριες, παλιούς φίλους, να μπορέσουν δηλαδή να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να σπάσουν λίγο τη μοναξιά τους. Και επίσης να μην βλέπουν ειδήσεις από την τηλεόραση. Τώρα εμείς στην τηλεόραση δουλεύουμε και θα είναι σαν να τραβάμε εκπομπή, το χαλί κάτω από τα πόδια μας. Εμείς, αλλά η αλήθεια εκπομπή είναι, ακόμα και εμείς τρομάζουμε. Οι ίδιοι δημοσιογράφοι που είμαστε μέσα στην καταγραφή των γεγονότων. Ξέρεις τι κάνουν οι μοναχικοί άνθρωποι?
βάζουμε τις ειδήσεις του Crete TV. Πολύ ωραία. Μόλις τελειώσουν οι ειδήσεις του Crete TV, πατάνε άλλο κανάλι, πάλι για ειδήσεις. Και όταν τελειώσουν του άλλου καναλιού... Στο επόμενο. Οπότε, τι τρέφει αυτό. Τι τρέφει μέσα τους. Θέλουν να ξελαστιχώσουν το χρόνο τους. Έχουν πάρα πολύ χρόνο. Μπορούν να δουν κάτι άλλο όμως. Ο μοναχικός άνθρωπος έχει παροπίδες. Δεν σκέφτεται ότι μπορεί να δει ένα ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Δεν σκέφτεται ότι μπορεί να δει κάτι άλλο. Εκεί ειδήσεις, ειδήσεις, ειδήσεις. Δηλαδή γίνεται ψυχαναγκαστικό. Λοιπόν, όχι ειδήσεις. Και επίσης... Να ενημερωνόμαστε όμως. Σωστά, επιλεκτικά, όπως πρέπει. Να βάλουμε το ένα κανάλι. Όχι κατά σειρά όλες τις ειδήσεις. Και επίσης ραδιόφωνο, μουσική. Και να σηκωθεί να χορέψει μόνος του. Για να παρηγορήσει τον εαυτό του, να περάσει η ώρα του. Να ξεκινήσει να περνάει καλά. Να περνάει καλά. Καλά, είναι να κάνει αυτή την παρηγοριά. Και θα το ξαναπώ. Εσείς τα λέτε και καλό είναι να τα βάζουμε, έστω και υπό τον τίτλο «Μα πάλι θέατρο θα παίξω». Ναι. Ναι, θέατρο. Σήκωσε τον εαυτό σου και ξεκίνα να χορεύεις. Μπορεί κάποια στιγμή να σε πιάσεις να χαμογελάς. Ξύπνα και σήκω από το κρεβάτι σου και... Να λες ότι είμαι καλός άνθρωπος και εγώ σήμερα θα λειτουργήσω με γνώμονα την καλοσύνη και στον σύντροφό μου και στα παιδιά μου. Έτσι. Και πάει λέγοντας. Έτσι, έτσι. Και μέρα είναι η ευκαιρία μας να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, γιατί έχουμε καλοσύνη, όλοι μας έχουμε καλοσύνη, να τη φέρουμε στην επιφάνεια. Στην επιφάνεια. Μέσα στο lockdown συνέβη και ένα άλλο πολύ σοβαρό δεδομένο, μάλλον, είδαμε να καταγράφεται, αυτό της ενδοοικογενειακής βίας. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει να αναλύσουμε και να αναπτύξουμε σε μεγάλο βαθμό στην επόμενη εκπομπή και θέλουμε να είσαστε μαζί μας. Ξεκινάμε να μιλάμε για τη βία σε βάρος των γυναικών, για όλα αυτά τα περιστατικά που συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Σήμερα, επί τούτου δεν έκανα πιο συγκεκριμένη ερώτηση, είναι κάτι που εμείς το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές για την ενδοοικογενειακή βία μέσα στο lockdown. Είναι μια ολόκληρη κουβέντα που θα μου επιτρέψετε εδώ να βάλω μια ανωτελεία και να τα πούμε πολύ πιο αναλυτικά την επόμενη Πέμπτη, όπως του αξίζει και όπως του πρέπει. Ναι, γιατί είναι ένα θέμα που αυτή τη στιγμή ταλανίζει όλη την Ιφίλιο, όχι μόνο την Ελλάδα. Δηλαδή, πολύ σοβαρό και θα πρέπει να δοθούν και οδηγίες και προς το θήτη και προς το θύμα. Στη συζήτηση δεν είναι μόνο το θύμα, θα πρέπει να είναι και ο θήτης, ναι, για να σπάσει αυτός ο κύκλος της βίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ για την να πρόσκληση. Να είστε καλά. Πολύ χάρηκα που σας είδα μετά από τόσο καιρό. Είδατε, βλέπουμε και κόσμο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Χαιρόμαστε και εμείς. Κοινωνικότητα. Έτσι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ένα κορίτσι που θα μας μιλήσει για καλοσύνη, θα μας μιλήσει για αγάπη και όχι με απλά λόγια, αλλά με έργα. Σε λίγο κοντά σας.